Δεν χάνουμε δευτερόλεπτο, έλα, έλα. Πάμε. Ούτε χαλί. Πάμε τίποτα. Ποιο χαλί τώρα. Τι έγινε, Ρενικό. Πάει κομπούλα. Τι έγινε, βάλει λίγο χαλάκι από πίσω. Έβαλα, ναι. Καλησπέρα. Εδώ είναι. Λοιπόν, τι έγινε. Πάει κομπούλα. Τι γίνεται. Ρενικό. Καλά, τόσο τέτοιο υπάρχει, ρε φίλε. Τι. Τόσο συζήτηση και κουβέντα γίνεται, δηλαδή. Μετά το χθεσινό παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει με το μάτσερα. Αλλά. Δεν ασχολείται κανεί με το παιχνίδι για το χθεσινό. Τι λύσο μανάνε όλοι, ρε φίλε. Γιατί ότι μέχρι αύριο μπορεί να κρατήσει κάποιου παίχτε, ποιου θα κρατήσει. Όλοι φεύγουν, το ένα το άλλο κτλ. Α φύγουνε! Τι να κάνουμε τώρα. Αν είσαι σχεδί στον ημιτελικό, έστε ήταν η κουβέντα. Αν δεν έχει περάσει, τέλο πάντων. Εκείνο ήταν, όπω λένε και οι Αμερικάνοι. Ναι. Ο ημιτελικό με την Άκη ήταν το turning point. Α, το turning point ήταν, μάλιστα. Εντάξει. Ακούτε φιλεργιανή. Τι να κάνουμε εδώ. Ο ημιτελικό με τον Άρη ήταν το turning point. Με την Άκη. Με την Άκη. Κάποιοι τώρα. Κάποιοι στην Νικόπολη μπορεί να μην καταλαβαίνουν ενδεχομένω. Στην Νικόπολη Νίκο δεν έχει χεριανού. Οπότε. Δεν νομίζω ότι. Δεν σα απασχολεί και πολύ. Κάποιο μπορεί να υπάρχει, ποτέ δεν ξέρει. Ξεχασμένο μπορεί να υπάρχει, ναι. Οκ. Νίκο, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Έχουμε ένα θέμα και θα το έχουμε πάντα. Δηλαδή, μακάρι κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε κι εμείς λίγο, μήπως το περιορίσουμε τουλάχιστον στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων. Δηλαδή, αυτό το οποίο έχει κάνει ο Οργιανός από χθες, το έχω κάνει εγώ με τον Χρήστο. Χθες το βράδυ μιλάμε στο τηλέφωνο και προσπαθούμε να βγάλουμε μια εντεκάδα για το μάτς Τετάρτης. Και να βάλουμε αυτόν από εδώ, να βάλουμε από εκεί. Και εμείς το κάνουμε. Με τον Παναθηναϊκό, ε? Στο ΑΚΑ, ναι. Okay. Εντάξει. 7 και 4. Μπράβο, Νίκο. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάει εξαιρετικό. Τέλειο. Και τέλειο. Πάω κάτι ώρα, 8.30. 9. 9, τέλεια. Λοιπόν. Εντάξει. Αλλά περιμένουμε να έρθει η αυριανή μέρα και να δούμε τι θα γίνει μέχρι αύριο. Με το να βγούμε αυτή τη στιγμή και να δικάσουμε. Και αύριο, κλείστου. Τι πάει έτσι. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Δεν έχει φύγει ακόμα κανένα, γιατί βλέπω και μηνύματα, ας πούμε, που μου έρχονται και εμένα. Φύγαν όλοι. Δεν έχει φύγει κανένα αυτή τη στιγμή. Μέχρι αύριο είναι όλοι εδώ. Το ποιο θα έχουν και συμβατική υποχρέωση, παιδιά, είναι όλοι εδώ μέχρι 30 του μήνα. Ναι. Το ποιο θέλει να κρατήσει εσύ μέχρι αύριο. Το ποιοι θέλουν να μείνουν είναι και αυτό ένα θέμα. Για ποιου έχει διάθεση να δώσει λεφτά. Την κριτική που θε να κάνει είναι άλλα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ τη κριτική πάντα και τον Καρυπίδη τον έχουμε κάνει κριτική και θα το κάνουμε όποτε χρειάζεται. Αλλά κριτική, παιδιά, θα κάνουμε επιχειρήματα. Δεν θα κάνουμε ελτζίδικα. Αου κτλ. Τον Καρυπίδη μπορεί να τον κριτικάρει σε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έχει κάνει λάθος ή τα οποία έχει αμελήσει, να το πω έτσι. Αλλά τώρα δεν το πω για αυτή την κατάσταση, δηλαδή. Άμα ματή για τα 230 ανεβαίνει στα 280, τι. Ξαφνικά. Και επίσης να πω και λίγο κάτι. 2-3, 10, 2, 7 και 3 οκταρίδια. Έτσι, μπράβο. Όσοι δεν πήρατε πριν στο All About Ours, εδώ είμαστε να συζητήσουμε. Είναι το All About Ours 2 τώρα. Ναι. Ενίκο, λογικά, με τέτοιο lead team που παίρνουμε, τι να γίνει. Όχι, ο παντήλο των ομάδων. Σε Ενίκο τώρα, παντήλο των ομάδων. Πώς το λένε. Τι ήθελα να πω. Α. Και επίσης, ρε παιδιά, αν τώρα για αυτό. Πώς είναι, ρε φίλε, η υποθέση που έχει ο Άρης, αν έχει θες καμιά 7-8, Είναι τρεις παίκτες που θέλει να ανανεώσει. Και για αυτό του το χρόνου. Μήνα τώρα. Αυτό, για το μήνα. Το για του χρόνου. Okay. Τον Γκάμα, τον Μαντί και τον Γκουέστα. Okay. Από εκεί που είχαν φτάσει κοντά σε ένα ποσό με τους δύο, είχε συμφωνήσει με τον Γκάμα τα κοντά, ξαφνικά ήταν παραπάνω χρήματα. Να αφήσουν λεφτά, να έχει ανάγκη. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και με τους υπόλοιπους και με κάποιους από τους υπόλοιπους προσπαθεί να τους. Επίσης, να μείνουν για άλλες 2-3 εβδομάδες για να βγάλουν και τα play-off. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι αυτό που είπα και πριν. Εντάξει. Και πες που είναι η ομάδα με 15 ποδοσφαιριστές. Μακάρι, εννοείται, είναι υποχρέωση της ομάδας να προσπαθήσει να διατηρήσει ένα αξιοπρεπές ρόστερ για να βγάλει τα επόμενα παιχνίδια, τα επόμενα 6 μάτς. Υποχρέωση της είναι. Αλλά για να σου πω κάτι, αυτό που δεν παραδέχονται πολύ, αλλά το έχουμε στο μυαλό τους. Δεν είναι μόνο το ότι σκέφτονται το να ολοκληρώσει τη σεζόν με αξιοπρέπεια. Είναι και το άλλο, ότι εγώ θα πάω στο καφενείο και θα πούνε ρε, θα δεβαίνεις με 12-13 παίχτες. Αυτό είναι το πρόβλημα, το δεύτερο πρόβλημα. Μη σε νοιάζει ρε τι λέει ο άλλος. Η ομάδα βγήκε Ευρώπη, τέλος. 8 γκολ το Παναθηναϊκό δεν θα φάω. Εμένα μ' αρέσει που η ομάδα μπορεί να πάει με 13-14 παίχτες. Δεν μ' αρέσει ρε φίλε. Με ενοχλεί, με ενοχλεί. Αν όμως γίνει αυτό το πράγμα, τι να κάνουμε. Μακάρι να μην γίνει. Τι να πω, ρε Νίκο, τι να πω, ρε φιλαράκι μου, τι να πω. Άκουγα εγώ την προηγούμενη εκπομπή, καλά τα λέγανε οι συντελεστές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Μ' αρέσει γιατί έχουμε, όταν έχουμε τέτοιο πάντως. Όταν έχουμε, πώς το λένε, ζωντάνια. Και αντίθετες. Εννοείται θα έχουμε αντίθετες. Η ανταλλαγή απόψεων γίνεται με επίπεδο. Συνήθως. Συνήθως. Ναι. Πάμε στον πρώτο φίλο, ναι. Νεκτάριος. Καλησπέρα σας, ευτυχείτε. Α, ευτυχείτε, κύριε Αντώνη. Τι κάνετε. Καλά. Εσείς είστε αποκλειστικός μας ακροατής, κύριε, ή βγαίνετε και στην προηγούμενη εκπομπή. Όχι, δεν βγήκε πριν. Άρα εντάξει. Εντάξει, εδώ είμαστε. Όπως είπα, παίρνουμε καλό LinkedIn. Εντάξει.
δεν προλαβαίνει να βγει την άλλη και να φύγει. Α, ναι! Να μάλιστα, οκ. Okay. Με τίποτα δεν προλαβαίνει. Σε άσε που οι περισσότεροι κρατάνε το μικρόφωνο σαν και εμένα σε αυτήν την εκπομπή. 7, 8, 10 λεπτά λένε την ιστορία τη ζωή του. Όπως κάνω εγώ εδώ, α πούμε. Και λέω... Έχουμε ήδη εσένα και έναν ακόμα περιμένει. Γι' αυτό συντόμευε, κύριε. Λοιπόν. Γκαντέμπι και ομάδα με ανεβάζουν, γκαντέμπι και ομάδα με κατεβάζουν. Με όλα αυτά που ακούγονται για τους ποδοσφαιριστές, για ναι. τον πολιτή, για τον πρόεδρο, εσείς δεν πιστεύετε στο κάρμα, ρε παιδάκι. Πιστεύω στο κάρμα, ρε παιδάκι. Δηλαδή. Ότι δεν μπορείς, δε φίλε, να βρίζεις τους δικούς σου ποδοσφαιριστές, να του λες τι ναι, να του λες χιλιαδιό αυτό εκείνο, και μετά να περιμένεις. Η τύχη, η θεά τύχη να σε βοηθήσει να κάνεις κάτι. Αντώνη, εγώ όλα αυτά γενικότερα τις προκαταλήψεις δεν μπορώ, αλλά το θέμα της άβρας. Της άβρας, ξαναλέω. Είμαι 100% μαζί σου σε αυτό, γενικά, στη ζωή. Ναι, ρε φίλε, τώρα, δηλαδή, τη μία, άμα μπει τον γκολ στο... Αν δεν φάσει τον γκολ στο 95, είναι ήρωες, είναι βασιλιάδες, είναι και εγώ δεν ξέρω τι είναι, ας πούμε. Ναι. Και μόλις πάνε τον γκολ, χάσαμε το κύπελο, κάναμε. Ναι. Λες και είχαμε κάνει και καμιά συμφωνία να πάρουμε το κύπελο, ρε παιδάκι μου, λέω τώρα εγώ. Ναι. Έτσι, που δεν έκανε καμιά συμφωνία με κανένα να πάρει κανένα κύπελο, αλλά δεν νομίζω κανένα και δεν το ξέρω, ρε παιδί μου. Σε αυτό το οποίο λες. Και απευθύνομαι στους δικούς μου, είναι το γκολ που βάζει ο Βαρέλα χθες. Είναι ίδια, σχεδόν ίδια κεφαλιά στο Καραϊσκάκης που αν τη βάλει, που 9 στις 10 φορές τη βάζει, παίρνει πρόκριση. Αλλά εκεί είναι άχρηστος. Εντάξει, και παίρνει πολλά εκατομμύρια και μας κοροϊδεύει όλη τη χρονιά. Και χθες έβαλε τον γκολ και είναι το τέρας, τον μπίστ και ο Βαρέλα και δεν συμμαζεύεται. Φοβερά πράγματα. Τα γνωστά. Και συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες, αλλά σε εμάς συμβαίνουν πολύ παραπάνω. Ναι. Πάρα πολύ παραπάνω. Ίσως επειδή έχουμε να πάρουμε τον τίτλο πολλά χρόνια, ίσως δεν μπορώ, όλα. Αλλά αυτό που πραγματικά με εξοργίζει με την ομάδα είναι όταν ακούω, το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές και θα το λέω συνέχεια. Δεν μπορεί να σε απατήσει η γυναίκα σου και να συνεχίσει να την αγαπάς. Θα κρυώσεις. Δεν μπορεί να έχει στηθεί η ομάδα σου 10 φορές φέτος στο πρωτάθλημα και εσύ ακόμα να είσαι δυσαργάνητος. Δεν γίνεται. Είσαι κάτι άλλο. Άρης, δεν μπορείς να είσαι όταν λες ότι η ομάδα σου είναι στημένη. Απόψη μου, εντάξει. Ναι. Εγώ δεν θα πω ποτέ ότι η ομάδα μου στήθηκε, εκτός κι αν είμαι μπροστά και βλέπω τα λεφτά που αλλάζουν χέρια και το δω με τα ματάκια μου. Και οικονομήσω τώρα, και εγώ και τίποτα σε τελική ανάλυση. Τι πες? Και οικονομήσω και εγώ και τίποτα σε τελική ανάλυση, άμα είμαι μπροστά. Ναι, σωστά είναι, ναι, μπροστά για να μην μιλήσω. Αλλά όχι ρε φίλε, κάθε φορά, κάθε ήττα η ομάδα στήθηκε. Δεν γίνεται ρε παιδιά, πώς γίνεται το πράγμα. Και αν μιλήσει και πει τίποτα, δεν είσαι Άρης, αδερφέ. Αυτός είναι όμως ο Άρης που μιλάει. Έχει κοκκινήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Να μιλήσω, να πω άσχημα απλά για τον Ιντέγιο όσο είναι στον Άρη. Γίνεται αυτό το πράγμα. Να πω όταν θα φύγει από τον Άρη, άντε να πω. Εκεί μπορώ να πω, δεν κάνω κακό στην ομάδα. Ρε θα κάνεις κριτική και στον Ρε θα κάνεις κριτική και στον ποδοσφαιριστή, θα κάνεις κριτική και στον Καρυπίδη. Αλλά με επιχειρήματα. Καλόπιστη. Αυτό με επιχειρήματα και σωστή. Δομημένη κριτική. Γιατί να σου πω ένα πράγμα, Ρενίκο, αν ο Άρης μπορούσε να παίξει στο ποδόσφαιρο που παίζει φέτος χωρίς τον Ιντέγε, δεν νομίζω ότι θα είπε, θα πήρε η προπονητή του, θα έλεγε δεν μπορεί να παίξει χωρίς τον Ιντέγε. Φάνηκε ότι όσες φορές πήγε να παίξει χωρίς τον Ιντέγε, δεν μπορούσε να παίξει πολύ απλά. Πολύ απλά ο Ιντέγε κρίνεται όλη τη χρονιά με βάση τα χρήματα που παίρνει. Αν έπαιρνε 250, δεν θα υπήρχε αυτή η κριτική. Παίρνει τα 500 και κρίνεται. Καλά κάνει και κρίνεται. Εντάξει, και εγώ ήμουν από αυτούς που τον πίστεψαν και τον στήριξαν. Δεν σου βγήκε. Αλλά και η ομάδα χωρίς αυτόν είναι δύσκολο να παίξει. Yeah, Αντώνη, να είσαι καλά για να πάμε λίγο και στους υπόλοιπους. Γιατί yeah, είναι φουλαρισμένο. Yeah. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, τι πειράζει που ξαναπέρνω, ε. Ναι, δευτερολογήσει, αλλά σε θέλω λίγο σύντομο όμως γιατί έχει άλλους δύο. Ναι, άκουσα τώρα που είπατε ότι ο Ματίγια από 230 που συμφώνησε. Και πριν το είπαμε. 208... δεν το κατάλαβα. Λοιπόν. Εάν στον πει ο Καρυπίδης έγινε ρε Ματίγια από 230 θες 280, πόσα μάτς είναι στα play-off που μένουν 6 νίκες θέλω να μου φέρεις. Και θα τα πάρεις τα λεφτά αυτά. Καλά, αυτό δεν μπορεί να το πει. Δεν χάχα μέσα στο κέντρο. Δεν μπορεί να το πει γιατί δεν μπορεί ένας Ματίγια μόνος. Δεν μπορεί να το πει ο Καρυπίδης. Δεν μπορεί ένας Ματίγια να σου εξασφαλίσει μια νίκη. Ναι, ζητάει χρήματα όμως. Μετά μου λένε ψυχολογικό πρόβλημα λέει. Είχαν έπεσε ψυχολογία. Ποια ψυχολογία έπεσε ρε. Τι θα πει έπεσε η ψυχολογία σου. Άμα πάνε πες τον προπονητή, έπεσε η ψυχολογία μου, δεν μπορώ να παίξω. Όταν ζητάς τα χρήματα και πας στο ATM και τα παίρνεις, δεν πέφτει η ψυχολογία σου. Ναι.
Να παίξεις μπάλα και έπεσε ψυχολογία. Σιγά τι θα κάνεις ρε. Τι πράγμα είναι αυτό ρε. Λοιπόν, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Καρυπίδη. Ναι. Ό,τι πει ο Καρυπίδης θα γίνει. Ό,τι πει. Άμα τον βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό αυτοί και από τα 230 πάνε στα 280 και ο άλλος από τα 150 πάει στα 300, δρόμο όλοι, το βράδυ όλοι να φύγουνε. Όλοι να φύγουν το βράδυ. Να μην κατέβει κανένας στην Αθήνα να παίξει. Τι θα γίνει, θα πάει μείον η ομάδα. Να είσαι καλά, Κλεωμένη, για να πάμε και στους υπόλοιπους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, λοιπόν. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Έλα, Τζόρζ, Ολλανδία, ΠΑΟΚ. Έλα, ρε, Τζόρζ, Ολλανδία. Καλώς τον. Έλα. Μοσλοβίτη, άκου να δεις τώρα. Σε θέλω λίγο να κρατήσεις επίπεδο, έτσι, γιατί οι φίλοι Αριανοί έχουν λίγο νεύρα, δεν είναι καλά. Όχι, δεν έχω καμία περίπτωση. Να σου πω καταρχήν για να τελειώσω. Παρακαλώ. Το χθεσινό. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω εγώ τώρα το πεθαμένο παιχνίδι εχθές. Τώρα εντάξει, μιλάμε τώρα φιλικό προετοιμασία. Τώρα δεν... εγώ τον ΠΑΟΚ το θέλω να κερδίσει όταν καίει η μπάλα. Τον Ιανουάριο έκαιγε η μπάλα. Εχθές τώρα τι να το κάνω. Σωστή τοποθέτηση. Σωστή αρχή τοποθέτηση. Να κάτσω να κοροϊδέψω τον Αριανό τώρα για το χθεσινό. Η μεγαλύτερη τροπή θα είναι δικιά μου παράδειγμα. Χθες υπήρχε μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον και έγινε κάτι ψιλοαναμενόμενο. Τι να κάνω τώρα το μάγκα για το χθεσινό. Με χωρίς και χωρίς κόσμο. Με ψυχολογία μηδέν. Διπλάσια από τον αντίπαλο από ό,τι εμάς. Εμείς τουλάχιστον είχαμε και κάτι να κυνηγήσουμε. Ξεκινάς σωστά. Ο Παοκτής βγαίνει και κάνει χουλιαμά με τον Άρη, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εγώ το θέλω τον Παοκτή να κάνει χουλιαμά με τον Άρη και να το πατάει, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Όταν η μπάλα καίει τον Ιανουάριο που φάγαμε το τετράμπαλο, τότε σε ήθελα να πεις να μου κάνεις αυτή την αστίστο. Τώρα τι θα το κάνει. Τώρα είναι δώρο άδερο. Για να τελειώνουμε με αυτό, ναι. Για να μην νομίζουμε ότι δεν κάνω το μάγκα. Αυτό όμως που θέλω να κάνω, να πειράξω όμως, είναι Μοσκοβίτη του Παπαδόπουλου. Ναι. Για τη μετάδοση. Άκου. Κάτι μου μετέφεραν, κάτι μου μετέφεραν και εμένα. Πριν το πεις. Ερώτηση, την άκουσες όλοι. Ναι. Ήταν αντικειμενικός ο Νίκος Παπαδόπουλος. Άκουλα, μετάλλησε στο γέλιο. Ναι. Επιτίθεται ο Άρης, φάλα από το πάω στην αντεπίθεση. Επιτίθεται ο Άρης, φάλα από το πάω στην αντεπίθεση ο Πάου. Δηλαδή κάθε φορά που έκοβε ο ΠΑΟΚ την μπάλα για να βγει στην αντεπίθεση έκανε φάουλ. Όχι κάθε φορά, μην είσαι υπερβολικός. Όχι, πολλές φορές είπα και καθαρά ο εσύ, ειδικά που έκλεισε πολλές μπάλες, αλλά παραδέξω ότι η μετάδοση. Παραδέξω ότι η μετάδοση ήταν αντικειμενική. Όχι αντικειμενική, τώρα μας έβγαλε το μάτο, τον έβγαλε 15 φορές με κόκκινη. Κάτσε ρε φίλε, αφού έπρεπε να τη φάει την κόκκινη σου 54. Έχει χρήμα με το είναι γνωστό. Έπρεπε να τη φάει την κόκκινη, έπρεπε να τη δεύτερη κίτρινη σου 54 ο μάτος. Κόκκινη ήταν αυτό τώρα, έχει κάνει δεκαπλάσια χειρότερα τώρα. Ναι, έχει κάνει δεκαπλάσια χειρότερα, αλλά και αυτό ήταν, μπορούσε να δοθεί κόκκινη ρε φίλε. Τι έλα μωρέ τώρα, αφού και εσύ τον ξέρεις και εγώ τον ξέρω. Και τον ξέρεις καλύτερα από μένα. Αφού σε κάθε επίθεση του πώς το λέμε, να έκανε ο Άρης επίθεση, την έκοβε την μπάλα φάουλ από τον πάγο στην αντεπίθεση ο πάγο. Όχι. Από τον Άρη, διακρίνω μια υπερβολή, αλλά το κάνεις για πείραγμα, αλλά γι' αυτό το σέβομαι. Μόνο εσένα θέλω να πειράξω. Κατά τα άλλα, το είπα για το χθεσινό το παιχνίδι. Εγώ θέλω την ομάδα μου να πουλάει μαγκές όταν η μπάλα καίει. Το χθεσινό τώρα να είχαμε να λέγαμε. Αυτό τίποτα. Έγινε. Να σε καλά, Τζόρτζ, να σε καλά. Στο επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι. Μας ακούτε. Δύσκολα. Εσείς είστε. Πού είστε στη γραμμή. Όπα, κάτσε. Κάτι ακούω. Ναι. Μας ακούτε. Τον πήρε ύπνος. Πιθανό. Μπα. Νίκο, όχι. Δύσκολα τα πράγματα. Πάμε και μια τελευταία. Καλησπέρα, ναι. Ναι. Όχι, ο ίδιος είναι. Αλλά κάνουμε προσπάθεια. Εσείς είστε. Νίκο, όχι. Δεν ακούει. Φίλε, άστο. Δεν είχα καταλάβει. Τίποτα. Τα λέπα. Τα λέπα. Τι έκαμε τώρα, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα, ρε φίλε. Πάμε. Έκλεισε ο άλλος 7 παρα 10. Εντάξει, κανονικά, μια χαρά. Εκπομπή ήρθαμε να κάνουμε εμείς. Νίκο. Πάει εκπομπούλα, λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι ακούμε, Νίκο. Κόνη με τάξα. Κόνη με τάξα. Μάλιστα. Κόρη της Ζώζας και του Λεπά. Λεπά, ναι. Έτσι, μπράβο. Η οποία δεν χρησιμοποιεί το επίθετο του πατέρα της και είναι προς την ίδια. Καταπληκτική. Μαζί με τον Τάστο Ξιάρχο. Yes. Τάστο Ξιάρχο, μάλιστα. 2, 3, 10, 2, 7 και 3, 8. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχουμε ήδη δύο που περιμένουν. Καλησπέρα. Μοσχοβίτης. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Σας είπα, 0-1 ή 1-2. Δεν σας το είπα.
Εντάξει, μπορούσε να γράψει κι άλλο ποτέ. Είμαι να πω κάτι, είμαι χέστης στο να παίζω στοίχημα. Να σου πω κάτι. Δεν είμαι του ρίσκου γενικώ. Γιατί να μην επιτρέψει, δηλαδή τι είχε να χάσει να παίξει ένα δεκαρικάκι, κύριε παιδί μου, δεν σου είπα να παίξει τα τίποτα τρελά λεφτά. Ναι, ναι, αλλά κι όμω είμαι χέστης. Δεν μου αρέσει να χάνω λόγω κάποιου κακού κουσουριού οικογενειακού, α πούμε. Δεν ξέρω να παίζω το ξερί, φαντάζομαι. Α, μάλιστα. Okay. Τέλος πάντων, άλλο αυτό. Λοιπόν, τώρα θα γίνω λίγο πιο σκληρός για σένα, Νίκο. Γίνε. Το είπα και προχθές, για να καταλάβει κάποιος έναν Αριανό, πρέπει να έχει βιώσει το καλάθι κεφάλι του Σέλλερς, τον παπαχρώνει 1,2 κάτω του καλάθι και να την πετάει πάνω από τη ρακέτα και το τρίποδο φυσικά του Γιαννάκη. Οπότε τότε είχα δώσει έναν όρκο στον εαυτό μου για τον μπασκετικό αριφισκανό. Ναι. Όπου τους βλέπεις, είχα αγοράσει και Βέρμαχτ 30 χιλιάρικα το 96 μπότα. Ναι. Λέω, είχα πει στον κολλητό μου Αριανό, όπου λέω τους βλέπω, σας βλέπω ρε παιδί μου, ναι, χωρίς έλεος, χωρίς ίκτο. Τώρα, συγγνώμη κιόλα, δεν θέλω να φανώ οριστικό. Ναι, βρε, εντάξει, χαβαλέ ναι. Κάνουμε. Okay. Εντάξει, okay. Μας μιλάμε, ναι. Και είδες πως θα φέρει καμιά φορά, καλά, το ποδοσφαιρικό άρι ποτέ, εντάξει, δεν το λέω έτσι, ούτε με στυλ σνόμπ, απλά έχω ένα, τώρα φυσικά θα γίνει αυτό, το Νταμπλούχος και το Αΐτος του Γαύρου, το είχα προβλέψει, δηλαδή το φοβόμουν από τον Οκτώβριο, λέω αυτοί είναι ικανοί να το σπάσουνε. Και θα γίνει και αυτό, αλλά έλεγα με το που γινόταν η κληρώση του κυπέλλου ποδοσφαιρικού τον Οκτώβριο, ναι, έβλεπα τους αντιπάλους του Άρη. Καταρχήν, ο Άρης πριν το 70 μόνο πέρασε, μετά το 70 ως τελικούς έχει πάει, έχει περάσει μεγάλη την ομάδα, είναι Ξάνθη, Γάλλιο και Καβάλα. Αφού γυρνώντας από την Καβάλα τους είχατε και υποδοχή. Δηλαδή, θυμάσαι που στο έλεγα την ΑΕΚ, πόσο μάλλον δεν την ΑΕΚ που είναι η ΕΝΑ, δεν την περνάς εύκολα σε διπλά παιχνίδια. Και δεν έχεις το DNA, απλά, παιδί μου, να περάσεις διπλά παιχνίδια. Όχι, το λέω τελείως έτσι όμορφο, ναι. Βρε, εντάξει, okay. Ναι, απλά το συγκεκριμένο μας, μετά από όσα έχουν γίνει και περιμένουν να γίνουν, έχει σταματήσει, ναι, να απασχολεί. Ναι. Κι όμως είδες, στα 30 δευτερόλεπτα, ναι, φαντάσου, στο μπάσκετ 30 δευτερόλεπτα είναι ένας αιώνας. Απλά ψηλέμε λίγο ποιος είναι, γιατί έχει άλλους τρεις που περιμένουν. Ναι. Τι? Επλά, ναι, ρε, ναι. Παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει. Οκ, απλά πάντα κοιτάω τους κληρώσεις του αριθμούς στο κυπέλλο. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ το έχει αποδείξει τουλάχιστον, περνάει άνετα δύο αθηναϊκές ομάδες. Βέβαια, εντάξει, το μεγαλύτερο γιαούρτωμα το έχω φάει με τον Παναθηναϊκό στο Άκρο 4-1, γι' αυτό δεν κατέβηκα κιόλας, γιατί ήξερα. Το βλέπεις ότι πάει να γίνει. Κοκκόν γιορτοποίησε. Ναι. Φυγιά, παιδιά. Έγινε, να είσαι καλά, ψηλή, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα, όσο πιο σύντομα μπορείτε, παιδιά, ναι. 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 Καλησπέρα. 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 Καλά είμαστε. Δόξα τον Θεό. Καλά. Ωραία. Εγώ πάντως, ρε παιδιά, δεν απαξιώνω καμιά νίκη της μεγάλης ΠΑΟΚΑΡΑΣ. Προπαντός μετά το λογίδι αυτό του... Άκουσε με λίγο, περίμενε. Πριν πεις οτιδήποτε, είχε ανοιχτές γραμμές. Δεν βγήκες, δεν θα μιλήσεις για αυτόν σε αυτήν την εκπομπή. Το λέω ξεκάθαρα. Όχι, απλά εντάξει, έβγαλε ένα λογίδι που τούτε είναι για όλα η μεγάλη παγωγή. Ωραία, ωραία. Πάμε παρακάτω. Να μάρουν να μην πιάνει στο στόμα του αυτός ο κύριος. Πάμε παρακάτω. Να κατασκαρπίζεται το οτιδήποτε για να καλύψει τη μικρότητά του. Είπαμε πάμε παρακάτω, μην με προκαλείς τώρα και με νευριάζεις. Ωραία. Αν έκαιγε και η μπάλα με νοιάζει. Ναι. Όταν δεν ματούσε, ούτε ναι. Ρούφλησε, ναι. Μάτσι, αυτά. Κάθε νίκη, κάθε ό,τι προστίθεται στην ιστορία. Ωραία. Μεγάλη έντιμη δόξα αυτής της ομάδος είναι καλοδεχούμενη και αυτά. Τι ήθελε ο Γιώργος από την Ολλανδία, να χάσουμε δηλαδή, να χάσουμε και τη δεύτερη θέση. Ας βγει να το πει. Δεν τον ενδιέφερε, λέει, τώρα που ήταν, πώς το είπε, ξέρω εγώ, δεν έκαιγε μπάλα. Και γι' αυτό ξεχωρίζει τις δύο ομάδες. Δεν εννοούσε αυτό, ομάδα, δεν εννοούσε αυτό ο Γιώργος. Όταν έχει στόχους μέχρι τέλος της χρονιάς και πάει για μεγάλο. Ο Γιώργος εννοούσε ότι δεν θα δώσει έμφαση στην εικόνα της ομάδας, διότι ζήγησε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Άρης, που ήταν, ρε παιδί μου, σε δύσκολη φάση. Δεν είπε για το αποτέλεσμα, ρε, για την εικόνα λέει. Για την εικόνα λέει. Ότι δεν θα δώσω τόσο έμφαση στην εικόνα. Γιατί ο Άρης είχε αυτά και αυτά. Γι' αυτό.
να χάσει τη δεύτερη θέση. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος. Η ποδοσφαιρική αξιολόγηση ήταν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί έχουμε κι άλλους περιμένουμε. Ναι. Αν έκαιγε η μπάλα και αν τσουρούβλιζε και αν σε μαθούσε. Ναι. Εγώ θέλω να εξαφανιστούν όλοι. Δηλαδή τι. Δηλαδή δεν με νοιάζει από εκεί πέρα στην τελική. Ωραία. Αν έρθει με 5 παίχτες, με 7 παίχτες, με 17 παίχτες. Ναι. Το βρήκα τον καθάρι και αυτό ξεχωρίζει δύο ομάδες. Ο ένας πάει για μεγάλους στόχους, για Champions League αυτά και ο άλλος πάει για πεπτοέκτος. Αν περάσει το εγάλο την καβάλα και αυτά να πάει σε καλά τελικό κάθε 5-18 είναι αυτό. Και αυτό κάνει τη διαφορά. Ωραία. Τώρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Ναι, έτσι μπράβο. Να ανακαλύπτει ο άλλος αόρατους εχθρούς. Ότι τον κυνηγάνε ή τον κάνουν. Σου είπα ότι είχε την ευκαιρία να βγει στην εκπομπή του και δεν βγήκε. Μην αναφέρεσαι αυτόν. Δεν θα αναφέρεσαι. Θα με κάτσει σε κόψω. Θα με κάτσει σε κόψω και δεν το θέλω. Όχι, εγώ μιλάω τώρα για το Μάτσο χθεσινό. Ωραία. Όχι, για τον... δεν μιλούσε για το Μάτσο χθεσινό, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ναι, τώρα λέω. Κάνω μια. Ωραία. Σχολιάζω το Μάτσο το χθεσινό. Ωραία. Τα κουνούπι τον έβλεπε τον. Τα κουνούπι τον αντίπαλο. 05, 06, 07. 09. Αν έπαιναν όλα αυτά τα γκολ. Θα τον άτωνε μέσα εκεί, μέσα στο χαριλάκι. Αν έμπαινε και τον γκολ του Μίσιτ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και γινόταν το 0 με το αν δουλειά δεν γίνεται. Μπήκανε τα δύο, τελειώσαμε, αυτό είναι. Θα τον άτωνε, δηλαδή θα τον πήγαινε 0-5, 0-6, 0-7, έτσι, εντάξει. Έχει και δεύτερο γύρο στο play-off. Έχει, δόξα τω Θεώ, έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Επιφυλασσόμαστε εκεί. Τώρα αν το Γιώργο από την Ολλανδία δεν τον ενδιαφέρει, εντάξει, πρόβλημά του. Εμένα με πολύ ενδιαφέρε. Έκατσα, είδα το Μάτς Γούσταρα. Ωραίος. Που τον είδα σαν κουνούπι τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όταν ο αντίπαλος όμως ήταν σε καλή κατάσταση. Όταν ο αντίπαλος ήταν στα καλά του, 4 έφαγες όμως. Ναι, ο Πάπο παίζει κάθε χρόνο. Εδώ και 10 χρόνια πρώτος δεύτερος. Ωραία. Πρώτος δεύτερος. Α, δεν απαντάς πάλι σε αυτό που σου λέω. Τέλος πάντων. Μας κλέψα το πρωτάθλημα με την ήπια βία και με τον Πλατανιά που έπρεπε να φάει μείον 6 να βγω εγώ πρωταθλητής. Μας κλέψα το πρωτάθλημα με τον Αρετόπουλο και με τον Γκομίνη. Δηλαδή θα έπρεπε να έχω 3 W σειρά και φέτος πάλι τα ίδια. Βάλε τον επίλογο για να πάμε και στους επόμενους. Εκεί να είμαι πρώτο δεύτερος και εσύ τώρα να είσαι μεταξύ 5-6 και ο άλλος να λέει α, μαν, τι, φου, πώς να ανακαλύπτει αόρα τους εχθρούς. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Στο επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μάλιστα. Δεν σχολιάζω, απλά πριν πάω στην δεν σχολιάζω γιατί δεν υπάρχει κάτι που να αξίζει να σχολιάσω. Για πάμε, Νεκτάρι. Τι γίνεται. Καλά, εσύ, δόξα τω Θεώ. Καλή εβδομάδα από το γκέτο της Θέρμης. Το γκέτο. Παιδιά, όταν δεν μπορούμε να πάμε ελεύθερα στη Θεσσαλονίκη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι είναι. Γιατί δεν μπορείτε να... Θέρμη, γκέτο, φάγατε πακέτο. Που λένε για τη φίλη. Γιατί δεν μπορείτε να πάτε ελεύθερα, τι έγινε, Νεκτάρι. Παιδιά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν δεν οδηγείς, πρέπει να φοράς μάσκα. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή. Και έχει και πολύ ζέστη και δεν βοηθάει, νομίζω. Βεβαίως. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά όταν, εμείς, όταν ο Χαρδαλιάς έκλεινε τις εκκλησίες και κυνηγούσε τους ιερείς, αλλά την Ξάνθη, το μετέ τον άφησε, σήμερα πάλι 12 κρούσματα από τους μειονοτικούς της Ξάνθης που ακούσαν το μετέ. Σήμερα είχαμε 12 κρούσματα από εκεί και 3 από το τέτοιο. Το αφήνω αυτό, το αντιπαρέρχομαι. Ναι. Εγώ ξέρω πάντως ότι έτσι όπως είμαι αισθάνομαι γκέτο και αισθάνομαι ότι δεν έχω δημοκρατία, το κυριότερο. Και όποιος θέλει να το αφισβητήσει. Επίσης, σαν χθες συμπληρώνονταν 50 χρόνια από το μόνο κύπελλο που πήρε ο Άρης, κέρδισα 2-0. Τώρα ο στόχος μου είναι την Τετάρτη να κερδίσω και την ΑΕΚ για να βγω και τυπικά δεύτερος από τώρα. Όχι τυπικά, ουσιαστικά δεύτερος. Μάλιστα. Γιατί με άσο την Τετάρτη βγαίνω δεύτερος. Νομίζω ότι τελειώνει η υπόθεση, ναι. Ναι, αυτό το ξέρουν όλοι. Απλώς, άμα βγω δεύτερος και όχι τρίτος, θα ξεκινήσω πολύ πιο νωρίς υποχρεώσεις μου. Επίσης, αν σήμερα συμπληρώνονται 37 χρόνια τον τελικό με την ΑΕΚ που είχαμε χάσει 2-0, που ακόμα κανένας δεν κατάλαβε γιατί... 37 είπες? 39. 37. Το 83. Μέσα στο 83. Okay. Το 1983. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0 και στο 39 που ακυρώθηκε τον γκολ του ΠΑΟΚ ακόμα κανείς δεν είχε καταλάβει γιατί ακυρώθηκε εκείνο τον γκολ. Mm-hmm. Είναι και τα ωραία χρόνια το 70 τότε που χάθηκαν πολλοί τίτλοι. Και λένε αυτοί που, ήταν, που το είχαν παρακολουθήσει ότι έπεφτε πολύ σφαγή. Εντάξει, γίνονταν και τα περισσότερα παιχνίδια παιδιά κάτω. Εντάξει. Τώρα, ο μόνος παίκτης που συνέδεσε τα δύο μάτς του ΠΑΟΚ, το τελικό με τον Παναθηναϊκό το 4-1, για τα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό το 1-0 τότε με τα ψάρια κτλ. Και το χθες που χάσαμε 2-0 ήταν ο Στόχ, που δεν το είχατε βρει. Μύρος Αυτόχ, σωστό.
Ήταν ο μόνος παίκτης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιουνίου που μιλάμε. Να ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο. Παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Νεκτάρια μου. Να συνεχίσουμε στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Γιατί ήδη υπήρξε άλλη μια αποχώρηση με τον Ιωνικό και πολύ κοντά στο να μην κατέβουν είναι ο Πανιώνιος και η Αγία. Έγινε, Νεκτάρια, να σε καλά. Και άλλοι, γεια. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα, ίσως και πρώτο τελευταίο. Ναι. Ίσως. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή εντάξει τώρα κάποιος είπε κάτι για 07, ας πούμε. Ναι. Πράκτορας 07. Ναι, ναι. Ήθελα απλά να του θυμίσω ότι πέρυσι το Καρισκάκι έπρεπε ναι. και αυτός να φάει 7 γκολ. Ναι. Αλλά κοιμήθηκε ο Θεός, ας πούμε, και από ένα αυτό γκολ. Αν έμπαιναν οι φάσεις του Ολυμπιακού. Αν έμπαιναν. Κοιμήθηκε ο Θεός. Ναι. Και πήρε ένα πρωτάθλημα που όπως ο ίδιος ο δικός του Ζωράρης είπε ήταν το ΣΥΡΙΖΑ πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή αυτοί έχουν δύο από τα τρία πρωταθλήματα που έχουν πάρει έγινε μονοματεπώνυμο. Το ένα είναι το Κίμωνα Κουλούρι, το πρώτο τελευταίο και το τελευταίο είναι το πρωτάθλημα του Ζουράρη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω για τον Ένικ. Ναι. Πιστεύω ότι ο Ένικ, ας πούμε, είναι ο Μπάμπης ο Τενές της Γερμανίας. Δηλαδή και βαρύς χαρακτηρισμός. Σύγχρονη προσέγγιση. Βαρύς χαρακτηρισμός. Και προηγούμενη. Γιατί? Ο Μπάμπης ο Τενές, έτσι, είχε ρίξει καθαρή τεσσάρα στους υπολίτες, 4-0. Ναι. Και θυμάμαι όλοι λέγανε, ας πούμε, ισόβιο συμβόλαιο στο Μπάμπη του Τενέ. Ναι. Και έρχεται, ας πούμε, ο Ηρακλής με το Μιχαλάκη. Ναι. Μας κάνει 0-2 και θυμάμαι φωνάσαι να κλείνεις τη θύρα ένα, μην διώξετε ποτέ τον Μπάμπη του Τενέ, ναι. να πούμε. Και κάτι άλλο. Κάτι άλλο λέει, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα τώρα. Εντάξει, μετά κάποια στιγμή κερδίσαμε και εμείς τον Ηρακλή και είπαμε κάτι και εμείς για τον Μπλε. Το θέμα είναι ότι ο Ένικ, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία χρόνια ήταν ραδιοτηλεοπτικός. Τηλεσχολιαστής. Ναι, ναι, ναι. Στη Γερμανία, όπως είναι ο Γκάρι Λίνεκεν στην Αγγλία. Ναι. Και λόγω του ότι ήταν κολλητός, ας πούμε, του Χαριστέα, κολλητός ρε παιδί μου, τον έφερε τιμή σε Ένικεν, διότι ο Χαριστέας τον είχε έρθει στην έκθεση. Έτσι, γιατί έτυχε να είμαι εκεί, μας έλεγε ότι τώρα έχω σκοπό να πάω, ας πούμε, στην Ισπανία, γιατί θα φέρω, ας πούμε, τον Ιέρο ή κάτι, ή τον Γκούτι κτλ. Δεν έκατσε, ας πούμε, Ιέρο, Γκούτι κτλ. Γιατί έλεγε, ας πούμε, τι να φέρω Γερμαναρά, λέει, αφού τα 8 με 9 10 10 είναι Λατίνοι, ας πούμε, πώς θα συνεννοούνται, ας πούμε, με διερμηνέα. Κατάλαβες τι έγινε. Και έφερε, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν τα τελευταία χρόνια τηλεοπτικός σχολιαστής, ας πούμε. Είναι ο Μπάμπης ο Τενές της Γερμανίας. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Πάντως θεωρώ ότι δεν δηλαδή το παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ, μόνο αυτός μπορούσε να το χάσει, ρε φίλε. Δηλαδή θα μπορούσε να βάλουν την μπάλα μέσα στο σορτσάκι που λένε στο τέλος. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Και ένα τελευταίο να πω. Ο πρόεδρος τώρα που έχουμε με θυμίζει λίγο τον Τράκη. Δηλαδή πρόσεξε λίγο. Ο Τράκης, αν θυμάσαι τις προάλλες, έγραφε με το κινητό του, αν θυμάσαι, την επίθεση που μπαίνουν, ας πούμε, στο σπίτι του. Και πες μου να σε ρωτήσω εσένα αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος τόσο ψύχρεμος που να μπαίνει κάποιος μέσα στο σπίτι σου, που να κραδένει ένας όπλο, ένας αεροβόλο και ένας μαχαιρός. Ήτανε ψύχρεμος γιατί... γιατί να τους γράψεις, γιατί, λες, κοιτάξτε, ήταν, λέει, ναι, ήτανε ψύχρεμος γιατί λίγο, είχε την προσωπική του ασφάλεια και φράχτες που δύσκολα μπορούσαν να τους περάσουν, ναι, αυτοί που ήταν απ' έξω. Μπαίνουν, λέει, ναι. και άρχισε να λέει, μπαίνουν, λέει, και τα σπάνε, ναι, όλα, βρίζουν, λέει, τον πάθο του Θανάση. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος ψύχρεμος που να μπορεί να τους μαγνητώ, πώς να σε πω, δηλαδή αυτό με θύμισε τον Κωστή το Ραπτόπουλο που είχε πληρώσει ένα φιλαχράκι του, ας πούμε, και είχε κάνει ντους στη Μαρμίτα, βγήκε έξω να σε δύρω και μετά, ναι, έκανε πομπές μαζί του, δηλαδή λέει το εντάξει, λέει, φίλος μου ήταν και το κάναμε για την ακροματικότητα, δηλαδή όπως ο Τράκης, ας πούμε, τώρα που πλήρωσε κάποιους, ας πούμε, να κάνουν τους οπαδούς, κάποιους τους σκοτώσουν να κάνουν τους οπαδούς. Πόσο κοντό στάτη πλήρωσε κάποιος, παιδί μου, για να ξεγελάσει τον Κοντομινά ότι το στέλνει η Κοντολίζα Ράις. Πιστεύω ότι και ο Καρυπίδης τώρα ψάχνει αφορμή για να την κάνει. Και κάπου παρακάτω θέλω να κάνει τον προφήτη και να πω θα πληρώσει κάποιος και θα πήρθαν κάποιοι συνδεσμίδες και με απειλούν. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, εντάξει, θέλει να την κοπανίσει. Απλά ψάχνει αφορμή για να την κάνει, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Θα δούμε κιόλας, αλλά αυτά ήθελα να πω. Να σε καλά. Να σε καλά. Στον τελευταίο για σήμερα. Προσέγγιση. Καλησπέρα. Ψύχρεμη. Μία συμπληρωματική, ένα λεπτάκι λίγο. Ναι, βεβαίως, βέβαια. Άντε Γιώργο, ναι. Δηλαδή, ό,τι θέλει ακούει ο καθένας. Ρε εσύ φίλε προηγουμένως. Είπα εγώ ότι θέλει να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Βλέπεις ότι ξεπερασπίστηκα. Το βλέπεις. Ό,τι θέλουν να ακούνε ρε. Εγώ ξέρεις γιατί χάρηκα φίλε ομοειδεάτη μου περισσότερο. Ότι δεν θα έχω το πονοκέφαλο του προηγούμενου του Τσίκ. Του Γουίλι να μας τα κάνουν τούμπανα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό το χάρηκα, ναι. Είναι το μόνο πράγμα που χάρηκα. Το μόνο πράγμα που χάρηκα αυτό είναι. Κατά τα άλλα, τι να χαρώ από το χθεσινό παιχνίδι, ρε φίλε ομοειδεάτη. Τι να χαρώ. Τι κέρδισα εγώ εχθές από το παιχνίδι, δηλαδή. Πες μου εσύ τι κέρδισα. Έχετε άλλη προσέγγιση στο πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Έχετε άλλη προσέγγιση. Τι να κάνουμε. Άλλη προσέγγιση. Τι δηλαδή, τώρα να κάτσω να πουλάω εγώ μαγκές
Μαγκές στον Άρη, επειδή το κέρδισε χθες χωρίς κόσμο και με την ψυχολογία στα τάρταρα. Εγώ θέλω να το κερδίζω τον Άρη όταν ο Άρης είναι λυσσασμένος και θέλει να μου κόψει το πρωτάθλημα, θέλει να παίξει για τον Ολυμπιακό όπως το λέω, θέλει να παίξει για την πάτη του, θέλω να, τα μάτια του να κοκκινήσουν και τότε να το κερδίσω. Εχθές δεν το κάνω. Εχθές τι να το κάνω, πες μου τι να το κάνω χθες. Το μόνο που χαίρομαι είναι που δεν θα έχω να ακούω τον εξάψαγμα του προηγούμενου και του Γουίλ να μας τα παίζει ένα μήνα. Βλέπεις αυτό από, μόνο, τίποτα. Βλέπεις όπως το προηγούμενος πάντα δεν είχε θέμα. Τα ζαγορόσκυλα στηρίζουν την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια παράνοια στην προηγούμενη τοποθέτηση. Τέλος πάντων, άντε, να σε καλά. Να σε καλά, Ρίγιο. Ίσως σαφής. Νίκο. Καλά κυλήσει η εκπομπή σήμερα, θαρώ. Να σου πω κάτι, θα βγάλω και εγώ γραμμές μετά. Έχεις βγάλει ποτέ στις 24, όχι, δεν νομίζω. Όχι, είναι ενημερωτική εκπομπή. Ο λαός εκεί ακούει για να ενημερωθεί. Καλά, δεν πειράζει. Ακούει για να ενημερωθεί. Μιας και πηγαιρότητα. Επειδή τώρα εδώ και 2,5 ώρες ασχολούμαστε με τον Άρη. Ναι. Ωραία, στο Λίπρο γράφει 4. Ναι. Το έχετε κάνει εδώ πέρα η κουμπίτσα. Μα και δική σου με τον Άρη ασχολούνται. Εντάξει, φίλε, Άρης πάω και πέτσα. Φυσιολογικό είναι. Ναι. Έτσι. Ασχοληθούμε με άλλα θέματα σημαντικά. Μια υποτονικότητα χθες στο γήπεδο. Δεν ασχολιόταν άνθρωπος. Δηλαδή να περάσει το 90 λεπτό να τελειώνουμε. Πω. Τι εννοείς, Νίκο. Ήταν, εντάξει τώρα. Ήταν ένα πολύ κρύο ντέρμπι. Εγώ δεν έχω ξαναζήσει, ας πούμε. Δεν έχω ζήσει τόσα πολλά Άρης ΠΑΟΚ, αλλά στα αρκετά που έχω ζήσει ήταν πολύ κρύο. Αφού δεν είχε κόσμο, φίλε. Δεν είχε κόσμο, δεν είχαν κίνητρο. Ουσιαστικά κανένας δεν είχε κίνητρο. Εντάξει, ΠΑΟΚ είχε απλά δύο θέσεις. Ένας πάει να παίξει, θέλει να βγει Champions League. Θέλει. Θέλει. Κάποιοι λένε δεν θέλει. Γιατί να μην θέλει. Τι να σου πω. Γιατί να μην θέλει. Του χρόνου που θα παίξει ένα παιχνίδι για να προκριθεί. Ή μάλλον. Ενώ δεν θα παίζει διπλά παιχνίδια, μόνο θα παίζει διπλό παιχνίδι. Χαζός είναι. Και ξαναπέσει με τον Άγιαξ. Δεν έχει Άγιαξ. Πάει κατευθείαν στο μήλο. Πάλι καλά. Ναι. Δεν έχει Άγιαξ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάκο. Θα πετύχει σίγουρα την πιο δύσκολη ομάδα που θα έχει στον γκρουπ. Δεν αλλάζει. Καλά, εντάξει, ναι, δεδομένο ναι, είναι. Okay. Πάκο 4 μέχρι τι 9. Νίκο Μοσκοβίτη επιτελάρχη εδώ έτσι, πέρα. Έτσι. Και οι υφιστάμενοι του θα σα δώσουν όλο το ρεπορτάζ. Για την αρμάδα του Αμπέλ Φερέιρα. Εντάξει, αυτά δεν τα λέτε. Το έκανε καλό Αμπέλ. Όχι, δεν είναι. Όχι, Αμπέλ είναι στο στόχαστρο μόνιμα. Τέλεια όλα. Ναι. Όλα τα άλλα είναι καλά και μόνο αυτό στην παραφωνία. Και όλα τα άλλα πάρε σούπερ. Ένα σχόλιο λίγο να κάνω τώρα παρακαλώ. Που μπάσα. Όχι για το Φεραίρα, για το Στοχ. Εντάξει. Εγώ είμαι από αυτού που όντω υποστηρίζω, ρε παιδί μου, ω ουδέτερο παρατηρητή στην προηγούμενη περίπτωση. Ω ένα απλό παρατηρητή. Ναι. Ναι. Ότι θα έπρεπε ο Φεραίρα να του δώσει ευκαιρίε πιο πριν. Να παίζει περισσότερο. Να παίζει περισσότερο, ναι. Αλλά για το χθεσινό, ειδικά που φάνηκε. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν ξέραμε το Στοχ. Ξέρει μπάλα, το κατέχει το τόπι, εννοείται. Άσχετα που είναι λίγο μια διαφορετική φιλοσοφία. Αλλά χθε. Λίγο με μέτρο την αξιολόγησή του, διότι απέναντι του είχε τον Μπα. Τον οποίος Μπα δεν είναι ούτε στόπερ, δεν είναι ούτε δεξιός χαφ, δεν είναι ούτε ξάρι όπως τον φέραμε εμείς τον Άρη. Περισσότερο οχτάρι είναι. Απλά αυτό να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Για να κάνουμε πρόσεξη, δεν το λέω τώρα για να μειώσω το στόκ, για να μάθουμε λίγο να κάνουμε και μια σωστή ποδοσφαιρική αξιολόγηση κάποιων πραγμάτων. Πώς ρε φίλε. Αφού το θέμα εδώ και καιρό είναι γιατί τις τελευταίες μέρες γιατί δεν παίζει ο Στοχ. Έπρεπε να παίζει. Πριν καιρό ήταν γιατί δεν παίζει ο Λάμπρος. Και δεν περιμέναμε το χθεσινό. Έπρεπε να παίζει. Συμφωνώ. Για το Στοχ συμφωνώ. Δεν σου λέω να είναι βασικός και να μην βγαίνει. Ο Λάμπρος. Αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες από αυτές. Πήρε τις ευκαιρίες του, είχε μια καλή παρουσία, έπεσε πάλι. Πήρε λίγο ευκαιρίες, δεν πήρε. Όχι, καλή παρουσία που είχε. Α, ένα μάσκι πέλε με τον Οφ. Οκ, okay, εντάξει ρε παιδί. Το πάλευε. Το εν τω μεταξύ, χθες στο ματς, εκεί που βλέπω τον Μπίσεσβαρ να βγαίνει τέτα τέτ με τον Κουέστα, η σκέψη. Δεν έχει κοιτάξει ποτέ την αιστεία. Τρέχει 15 μέτρα με την μπάλα, με τον τερματοφύλακα απέναντι και όλη την αιστεία μπροστά του και δεν σηκώνει δευτερόλεπτο το κεφάλι να δει πού είναι ο τερματοφύλακας και πού είναι η αιστεία. Και το βλέπω και το περιγράφω εκείνη τη στιγμή και λέω από μέσα μου: έχει γούστο να τον αναστηθεί τώρα, λέω. Και το χάνει. Εντάξει, έκανε assist μετά όμως. Καλή πάσα του, ναι. Είναι η μοναδική καλή πάσα που σε έχει κάνει φέτος μετά τα παιχνίδια. Σε εκείνη τη φάση του δεύτερου γκολ, όλα τα λεφτά είναι η ταχύτητα με την οποία παίζει ο Μαουρίσιο την μπάλα. Ναι. Από πίσω που ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει να γυρίζει ακόμα στην άμυνα και ευνηδιάζει στην ουσία το. Θα πούμε αλήθειες μετά. Λοιπόν. Τώρα μου βάζει πρίζα. Εδώ μιλάμε ποδοσφαιρικά. Αλήθειες θα πούμε μετά. Αλήθειες θα πούμε. Αλήθειες με τη Ζήνα. Λοιπόν, αύριο και πάλι λίγο μετά τις 18:30 καλή συνέχεια.